τυχαία Γιάννη Φλωρινιώτη, όπως καταλαβαίνετε, 10 και 23, μιας και όλα πήγαν καλά με την κατάσταση υγείας του και βγήκε από το νοσοκομείο, εδώ τον βλέπουμε, και το χρωματάκι του έφτιαξε. Βέβαια, και εμείς βέβαια εννοείται ότι ήμασταν εκεί. Η Ανούλα το πήρε, ωραία. Η Ανούλα μας ήταν εκεί λοιπόν και ωραία. Το ρωτήσαμε τα πάντα πώς είναι η υγεία του, είναι πολύ καλύτερα, εντάξει, έχει λίγο να θέλουμε το οξυγόνο, αλλά μην τα λέω εγώ, ας μας τα πει καλύτερα ωραία. Ο ίδιος. Για να δούμε τι είπε μετά, από την, μετά το εξτεριό του. Πώς νιώθετε? Πολύ ωραία, όπως με βλέπετε. Τι είπαν οι γιατροί? Εντάξει, θα κάνω λίγες θεραπείες στο σπίτι μέχρι να ανέβει τελείως το οξυγόνο μου εκεί που πρέπει και θα είμαι εντάξει. Πόσο καιρό δηλαδή θα πρέπει λίγο να ταλαιπωρηθείτε ακόμα? Ναι, 10 μέρες μου είπαν, 15, εντάξει. Ο κύριος Χαϊκάλης σας πήρε τηλέφωνο? Όλοι με πήρανε. Όλη η Σοφία σας. Είμαι πολύ χαρούμενος διότι και με το πρόβλημα υγείας που είχα τώρα το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να, να χτυπάει. Τώρα κατάλαβα ότι ο κόσμος με αγαπάει αληθινά. Από όλο τον κόσμο. Με πήραν από Αμερική, από Αυστραλία, από παντού, όλη η Ελλάδα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά και στη γιορτή μου έγινε χαμός από τις 7 μέχρι τις 12 το βράδυ. Σε 7 το πρωί. Καταλαβαίνεις γιατί δεν ανεβαίνει το οξυγόνο του. Πώς σας φαίνεται που είπε ο κύριος Χαϊκάλης ότι θέλει να ασχοληθεί με την αστρολογία? Α, δεν το άκουσα αυτό. Θα σταματήσει με αυτά που ασχολείται και θα ασχοληθεί με την αστρολογία? Α, δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι το νοικοτιτανικό θα το ανεβάσουμε τελικά, αλλά να περάσει λίγο η πανδημία. Δεν το ακυρώσαμε τελείως. Οπότε συνεχίζονται οι παραστάσεις. Ναι, θα συνεχιστούν, αλλά ναι, να τα μέτρα να γίνουν πιο... Γιατί τα ίδια μέτρα που γίνανε εδώ γίνανε και εκεί. Έλειπε η Φιλίνη που αρρώστησε. Αρρώστησα και εγώ και έπρεπε πληγότερο να φύγω. Θα ευχηθούμε περαστικά. Καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ. Υγεία σε όλους, παιδιά. Υγεία σε... Πάνω απ' όλα υγεία, γιατί... Ναι, γλυκύτατος είναι, να είναι περαστικά. Εν τω μεταξύ, πραγματικά είναι καλός άνθρωπος ο Γιάννης. Ναι, απλά καλός. Φαίνεται πόσο θετικός και χαμογελαστός είναι πάντα και μιλάμε τα καλύτερα λόγια για όλους. Δεν έχω ακούσει ποτέ κακό λόγο. Για έναν δεν μιλάμε τα καλύτερα. Ποιον? Ελευθέρη παντού. Α, ναι, 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 τον βλέπει. Μόνο για έναν. Για όλους άλλους τα καλύτερα, αλλά μόνο για έναν. Ναι, παιδί μου, εν τω μεταξύ σε κάθε συνέντευξη θα βρει μια αφορμή μόνο δε αυτή. Μιλάει για το ελευθέρη παντού πάντα. Δηλαδή εδώ εντάξει, ένα άλλο θέμα. Εντάξει, μόλι βγήκε από το νοσοκομείο. Πρώτη φορά που δεν είπε και το ελευθέρη παντού. Τον αποκαλεί ο άλλος. Θυμάστε ποιος τον αποθέωσε? Βέβαια. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Εννοείται. Θεωρείται. Το Γιάννη Φλαβινιού. Βεβαίως. Τον έπαιξε. Ήταν σε μαγαζιά β' κατηγορίας, αυτό που λέγαμε παλιά Εθνική Οδό. Α, ναι. Στο ένα παλιά ήταν σε πολύ. Πήγε ο Μάνος Χατζηδάκης, τον είδε και με ένα ρητό ότι. Όχι ότι λάδι δεν είναι Χριστός, κάτι στυλάς που βρίσκεται. Τα διαμάντια. Τον αποθέωσε. Και παίρνω το Βασίλη Παπακοσταντίνου που είμαστε φιλαράκια βάσει της Χατζηδακίου ρήσεως να πάμε να τον δούμε. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι εκτός από το σόου που έκανε, το οποίο είχε πολλά στοιχεία kids λόγω του μαγαζιού, φτύνια και το σόου αυτό, έβγαινε και τραγούδαγε τραγούδια λαϊκά από όλο το φάσμα, όπου εκεί έβλεπες γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης είπε αυτή τη φράση. Γλυκός, ευγενικός νέος, ήρθε με γνωστό το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Εγώ δεν είχα βγει στα πράγματα ακόμα, απλά ήμασταν φίλοι. Ήμουνα μαθηματικός. Και ήρθε και έκατσε στο τραπέζι με πολύ γλυκά, με πολύ εκτίμηση απέναντι στο Βασίλη που ήταν ανερχόμενη δυναμική. Και μας μίλησε. Αλλά το δεύτερο του μέρος που ήταν πανσπερμία ελληνικού τραγουδιού ήταν ένας τραγουδιστής με αισθαντικότητα, με ερμηνεία, με. Καταρχήν να πούμε ότι ο Χατζηδάκης του είχε κάνει συνέντευξη στην εκπομπή του στο τρίτο πρόγραμμα. Ήταν το 1979. Τότε... Ναι, αλλά μιλάμε κατηγόρα, τώρα βέβαιος, ότι ο χώρος τον θεωρούσε ένα είδος τραγουδιστικού παρατράγου. Γιατί είχα μπει, μαζί του ξεκίνησε. Έχεις δίκιο και Ιλιάνα. Η αλήθεια είναι ότι απογειώθηκε, αλλά απογειώθηκε ουσιαστικά μετά τη δήλωση του Μάνου Χατζηδάκη. Δηλαδή, ο Μάνος Χατζηδάκης έχει κάνει τρεις δηλώσεις, τέσσερις. Ναι, σωστά. Πάντως να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό το... όλο αυτό το cult μπορεί να το χαρακτηρίζει από πάνω του και ο ίδιος δεν είχε ποτέ να το πετάξει. Το υποστήριξε και κάποιος που υποστηρίζει ακόμα και το cult για μένα είναι respect. Συνέπεια είναι θετικό. Και όλο αυτό το υποστήριξε και συνέχισε αυτό το πράγμα. Απλά σου λέω, το άλλο του πρόγραμμα έδειχνε
τι αισθαντικότητα και τι γνώση. Εγώ γνωρίζω επίσης ότι και από την μεγάλη περιουσία που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια, έχει δωρήσει και έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, περαστικά να το ευχηθούμε να είναι καλά.